χώρος του ιατρείου και από εδώ ανεβαίνουμε απάνω στους ορόφους. Έχετε ξεπεράσει τα 209 άτομα κάποια στιγμή? Έχουμε φτάσει μέχρι και 295. Ψυχιατρική κλινική φυλακών Κορυδαλού. Μια σκληρή κοινωνία που κάτω από τα δεδομένα και τα προφανή έχει δικούς της νόμους και κανόνες, δικά της μέτρα και σταθμά. Οι βαριές σιδερένιες πόρτες ανοίγουν. Η κάμερα του Όπεν καταγράφει για πρώτη φορά εικόνες. Και ο αρχιφύλακας του ψυχιατρίου περιγράφει. Είναι δύσκολο το 24ωρο. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να αντιδράσει ένας κρατούμενος και δε ένας ψυχιατρικά ασθενής κρατουμένος. Τελευταία συμπλοκή που είχε γίνει ήταν το Μάρτιο, που είχαμε και ένα νεκρό και 11 τραυματίες. Παντού μέσα στους διαδρόμους θα δει κανείς πινακίδες με χρηστικές πληροφορίες γραμμένες στα αραβικά, καθώς τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι αραβόφωνοι κρατούνται στις φυλακές. Όσο για τα χρήματα, που επισήμως τουλάχιστον απαγορεύονται να έχουν μαζί τους οι κρατούμενοι, έχει βρεθεί λύση. Εδώ είναι κουτί, ρίχνουν χαρτάκι εφόσον έχουν λεφτά στο λογιστήριο και να μπορούν να παραγγέλνουν διάφορα πράγματα, τρόφιμα που χρειάζονται. Όσο όμως και αν ακούγεται παράδοξο, το ψυχιατρικό νοσοκομείο των φυλακών τα τελευταία χρόνια δεν διαθέτει μόνιμο ψυχίατρο, ενώ καταγράφονται ελλείψεις και σε νοσηλευτές. Δυστυχώς, το ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλού σε αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε έναν μόνιμο ψυχίατρο. Όλα τα ψυχιατρικά περιστατικά τα επικουρούν ψυχίατροι οι οποίοι έρχονται κατ' επίσκεψη. Βαφτίζαμε στην κυριολεξία φύλακες από το προσωπικό της φύλαξης να κάνουν χρέη νοσηλευτή, για να μπορούμε να βγάλουμε όλες τις βάρδιες. Άμεσα θα ενισχυθεί το ψυχιατρίο και με ψυχολόγους και με ψυχιάτρους. Το βασικό τους πρόβλημα δεν είναι ότι οι ψυχίατροι δεν θέλουν να έρχονται. Δεν θέλουν να έρχονται γιατί δεν πληρώνονται καλά. Άρα πρόκειται να αυξήσουμε και τις αμοιβές των ιατρών, προκειμένου να δώσουμε κίνητρα στους γιατρούς, ψυχιάτρους λοιπόν, να έρθουν στο ψυχιατρίο. Δεν είναι πάντως λίγοι εκείνοι που χαρακτηρίζουν φυλακές για VIP κρατούμενους το ψυχιατρίο Κορυδαλού και δεν αναφέρονται φυσικά σε εκείνους που έχουν πραγματική ανάγκη. Κατά καιρούς έχουν βρεθεί εκεί σκληροί κακοποιοί με ύποπτες γνωμοδοτήσεις από ψυχολόγους. Η Γενική Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής δεν διστάζει να αποκαλύψει τα περίεργα ραντεβού κακοποιών στο συγκεκριμένο χώρο, ενώ αποκαλύπτει τα νομοθετικά μέτρα που θα ληφθούν για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Και αυτό γιατί με μία απλή βεβαίωση ουδήποτε γιατρού, ακόμα και παθολόγου, μπορεί να γίνει μεταγωγή κρατουμένου από άλλη φυλακή στο ψυχιατρίο. Δηλαδή, οι περισσότερες βεβαιώσεις που έχω δει και με τα μάτια μου γράφουν αυτοκτονικό ιδεασμό, το οποίο βεβαιώνει παθολόγους. Αυτό για να αλλάξει χρειάζεται, όπως αντιλαμβάνεστε, νομοθετική ρύθμιση. Κυριακή κοντή γιορτή.